πάμε τώρα να δούμε τι μηνύματα έβγαλε αυτή η κάλπη εκτός από νούμερα με την βουλευτή Λάρισας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, την κυρία Ευαγγελία Γιακούλη. Μηνύματα τα οποία εκτός από όλα τα άλλα έχουν και το πολιτικό, τα πολιτικά χαρακτηριστικά της εποχής αλλά και του ΠΑΣΟΚ. Κυρία Γιακούλη, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα, χαρά μου να είμαι μαζί σας κυρία Γιαννακόπουλε. Καλημέρα σε όλους τους ανθρώπους που μας βλέπουν. Θέλω και μας ακούνε. Θέλω πραγματικά να πω ότι είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη εβδομάδα. Δεν έχει τα χαρακτηριστικά μιας εσωτερικής μόνο υπόθεσης. Αυτή είναι η προσέγγιση δική μου και η αντίληψή μου. Ναι. Η μάχη της παράταξης του ΠΑΣΟΚ πλέον για την εκλογή ηγεσίας έχει εθνικά χαρακτηριστικά. Ναι, αλήθεια είναι αυτό και αν αναζητούμε για ένα πρώτο μήνυμα είναι η επιστροφή της πολιτικής, δηλαδή το γεγονός ότι οι εσωτερικές διαδικασίες ενός κόμματος κατάφεραν να γίνουν το κυρίαρχο πολιτικό γεγονός αυτών των ημερών είναι ένα πρώτο κέρδος κατά την άποψή μου. Ένα δεύτερο είναι ότι συγκινήθηκαν και ενεργοποιήθηκαν περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι να πάνε στην κάλπη. Ωστόσο, αν υπάρχει ένα πολιτικό μήνυμα που επηρεάζει τη φυσιογνωμία του ΠΑΣΟΚ, μπορούμε να το διαπιστώσουμε. Αν δηλαδή έχουμε μια διαφοροποίηση στο πολιτικό στάτους, μπορούμε να έχουμε ένα τέτοιο συμπέρασμα, αν διαφοροποιείται το πολιτικό στάτους του ΠΑΣΟΚ από αυτή τη διαδικασία. Ακούστε, εγώ έχω μάθει να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Ο ΠΑΣΟΚ απέτησε, η βάση του ΠΑΣΟΚ, μέσω των κορυφαίων στελεχών αποφάσισε να κάνει εκλογές. Οι εκλογές πάντοτε είναι μια δυναμική διαδικασία για να αλλάξεις τα πράγματα. Mm-hmm. Δεν έγιναν εκλογές για να μην αλλάξουν τα πράγματα. Εκλογές έγιναν για να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό είναι το ένα. Mm-hmm. Και το πρώτο. Το δεύτερο ερώτημα είναι ποια πράγματα να αλλάξουν και ποιος θα τα αλλάξει. Αυτό είναι το ερώτημα mm-hmm. της βάσης. Βρισκόμαστε σε μια εποχή με τεράστια ζητήματα για την κοινωνία και τους πολίτες. Βρισκόμαστε με την πλάτη στον τοίχο, αγρότες, κτηνοτρόφοι, μισθοσυντήρητοι, συνταξιούχοι, νεολαίοι, τα παιδιά μας, οι έφηβοι, παραβατικότητα, εγκληματικότητα, κράτος ανασφάλειας, κράτος δικαίου το οποίο δυστυχώς καταραίει. Σε λίγη ώρα θα είμαι στο βήμα της Βουλής. Να. Είμαι εισηγήτρια σήμερα σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Ξέρετε για ποιο λόγο θα το καταψηφίσει το ΠΑΣΟΚ? Διότι επιλέγει η Νέα Δημοκρατία διοικητή στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας στενεύοντας τα κριτήρια, τα υψηλού επίπεδου κριτήρια που απαιτείται για τη θέση του διοικητή. Με απλά λόγια. Απαιτούνταν πτυχία νομικής, οικονομικών κλπ. Όπως στην αρχή διαφάνειας θα έπρεπε να είναι. Και το υποβιβάζουν τελείως. Λένε δηλαδή ανεξάρτητα από το τι πτυχίο έχει, ανεξάρτητα από τις γνώσεις, αρκεί να έχει επιχειρησιακή εμπειρία. Και γιατί το κάνει αυτό? Είναι φωτογραφία προφανώς. Είναι φωτογραφία. Για να τοποθετήσει εκεί κατά πάσα πιθανότητα την κυρία Ρογκάκου που έχει πτυχίο ψυχολογίας. Εάν αυτό εμάς όλους δεν μας συγκινεί, δεν μας ευαισθητοποιεί και δεν μας κινητοποιεί, τότε πραγματικά είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Δεν χρειάζεται να λέμε τίποτα άλλο και να καταριόμαστε διαρκώς στο σκοτάδι, η κακή κυβέρνηση που είναι, τροχονόμος των συμφερόντων κλπ. Κλπ. Αλλά πρέπει να κινητοποιηθούμε. Άρα, σηκωνόμαστε από τον καναπέ. Πρώτον, πάμε στην κάλπη. Εγώ λέω σε όλους, σε κάθε κάλπη. Mm-hmm. Και αυτό το λέω και για τα συλλογικά σχήματα, το λέω για τα κοινωνικά σχήματα, για τις συλλογικότητες, για τους πολιτιστικούς συλλόγους, τους φορείς και στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Ψήφισαν λοιπόν 300.000 και κάτι άνθρωποι. Μια σημαντική συμμετοχή, όχι θριαμβική, σημαντική. Στις μέρες που περνάμε με τις δυσκολίες της πολιτικής και τη μεγάλη της αποχή, σημαντική η συμμετοχή. Πρώτο. Mm-hmm. Δεύτερο. Η κάλπη αποφάσισε ότι κατατάσσει τον Νίκο Ανδρουλάκη με ένα 29,6% στην πρώτη θέση,
το Χάρη Δούκα στο 21% στη δεύτερη, αμέσως σε απόσταση αναπνοής τον Παύλο Γερουλάνο στην τρίτη θέση, την Άννα Διαμαντοπούλου στην τέταρτη, τον Μιχάλη Κατρίνη στην πέμπτη και την Άντια Γιανακοπούλου στην έκτη. Σε όλους θερμά συγχαρητήρια για το μεγάλο τους αγώνα, γιατί σε αυτούς οφείλεται, σε όλους αυτούς, η συμμετοχή η μεγάλη. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων, συμπέρασμα. Είναι αλήθεια ότι περίμενα μεγαλύτερη απήχηση των δύο πρώτων υποψηφίων στο κοινωνικό σώμα. Όπως επίσης περίμενα ότι το διακύβευμα θα ήταν πιο ξεκάθαρο ανάμεσα στους υποψήφιους. Mm-hmm. Τουλάχιστον η προσωπική μου θέση είναι αυτή. Ναι, ναι, ναι. Το τρίτο συμπέρασμα είναι ότι οι πέντε άλλοι υποψήφοι, γιατί αυτός που αμφισβητήθηκε είναι ο αρχηγός του Πασόκ, έτσι, ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, να μην ξεχνάμε πώς ξεκίνησαν οι εκλογές. Οι υπόλοιποι πέντε μιλάνε για αλλαγή τώρα. Δηλαδή ήταν υποψήφοι επειδή η ηγεσία του Πασόκ κρίθηκε ακατάλληλη να συνεχίσει στη μεγάλη εποχή. Δηλαδή στο κυβερνητικό αφήγημα του Πασόκ, με απλά λόγια. Τώρα βρισκόμαστε στη μέρα πριν τη μεγάλη μέρα, δηλαδή της μεγάλης απόφασης. Mm-hmm. Αυτό που πρέπει να αιτιολογήσουμε καταρχήν είναι, και να δούμε, έχει πολύ ενδιαφέρον και για εσάς κύριε Γιανακόπουλε, γιατί ξέρω πολύ καλά πόσο πολύ αυτά τα κοσκινίζεται. Η διαφορά μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Να λοιπόν που βρίσκουμε πάλι μια Ελλάδα δύο ταχυτήτων. Δηλαδή αλλιώς αποφάσισε το κέντρο, αλλιώς αποφασίζει η περιφέρεια. Άλλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία της ψήφου των μεγάλων αστικών κέντρων, άλλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία της ψήφου της περιφέρειας. Σπουδαίο να το αναλύσουμε και κοινωνιολογικά. Είναι σαν να έχουμε δύο Ελλάδες. Και επειδή εγώ τις δύο Ελλάδες τις βρίσκω και τις βλέπω παντού γύρω μου, και στην πολιτική, τόσο στην αυτοδιοίκηση 25 χρόνια και τώρα 4 χρόνια στη Βουλή, τις βλέπω παντού τις δύο Ελλάδες. Σημειώστε με αστερίσκο ότι πρέπει κάποια στιγμή να ασχοληθούμε πολύ σοβαρά με τις δύο Ελλάδες. Αν μπορέσω να συμβάλλω, θα το κάνω με όλες μου τις δυνάμεις σε μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο των δύο Ελλάδων. Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Λιακούλη. Προφανώς η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και κάθε κόμματος δεν είναι αυτός σκοπός. Έχει ένα μήνυμα να μεταφέρει στην κοινωνία, έχει ένα σκοπό να επιτελέσει. Και ο σκοπός αυτός, όπως το είπατε λίγο νωρίτερα, είναι το κυβερνητικό αφήγημα, αλλά όχι με όρους κυβερνησιμότητας, με όρους αλλαγής των κακών κείμενων της ελληνικής κοινωνίας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν παρατηρούμε ότι υπάρχει μια κυβέρνηση όπως υπάρχει, όπως την περιγράψατε πριν, αλλά στην πλευρά της αντιπολίτευσης διαπιστώνεται ένας πολυκερματισμός. Έχουμε 6-7 κόμματα στην ευρύτερη περιοχή αριστερότερα του κέντρου, τα οποία δυσκολεύονται να συνεννοηθούν μεταξύ τους, και αυτός ο πολυκερματισμός δίνει χώρο στην κυβέρνηση, τεράστιο άπλετο χώρο, να κινείται μόνη της χωρίς στην πραγματικότητα κανένα έλεγχο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν ελέγχεται ούτε από τα μέσα ενημέρωσης για άλλους λόγους, ούτε από την αντιπολίτευση, ούτε από τις ανεξάρτητες αρχές, το είπατε λίγο νωρίτερα για την αρχή διαφάνειας, τις μανιπιουλάρει με έναν τρόπο, ούτε από τη δικαιοσύνη σε γενικές γραμμές, δεν θέλω να πω περισσότερα. Αν δεν υπάρξει ένα ισχυρό ανάχωμα στην πλευρά της αντιπολίτευσης, τα πράγματα θα κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση διαρκώς με τις όποιες συνέπειες. Το ερώτημα λοιπόν είναι, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια επιταγή συνεννόησης μεταξύ των κομμάτων, ας το πούμε, της κεντροαριστεράς, της ευρύτερης αριστεράς, για την σύσταση ενός συλλογικού κυβερνητικού αφηγήματος, ή θα πάμε ο καθένας με τη δική του ατζέντα? Δεν θα μπορούσα πιο εύστοχα να περιγράψω την κατάσταση από εσάς. Το κάνατε απόλυτα σωστά. Έτσι είναι τα πράγματα. Ακούστε όμως, είναι πολύ δύσκολο να γίνουν συμφωνίες κορυφής και αυτές οι συμφωνίες να έχουν έρισμα στη βάση. Τι εννοώ στα απλά ελληνικά μη ψήλινα πολιτικά που λέει και ο κόσμος? Mm-hmm.
το να συγκολλήσεις δύο κόμματα τύπου ελιά, ας το θυμηθούμε αυτό, και να δώσεις μια εντολή στον κόσμο, ακολούθησέ με, δεν λειτουργεί. Μακάρι να λειτουργεί, να λειτουργούσε. Γιατί θα μπορούσε να είναι και ένα καλό πείραμα, που στο κάτω-κάτω της γραφής δεν χάνει και κανένας από αυτό, αν το σκεφτείς. Δεν λειτουργεί στη βάση. Και όταν η πολιτική δεν επικοινωνεί με τη βάση, είναι αδιανό που κάμισο το. Είναι χαμένη από χέρι. Αλλά επιτρέψτε μου να πω κάτι. Στην Κυριακή είδαμε 70.000 ανθρώπους που δεν ήταν εγγεγραμμένοι στους καταλόγους των μελών και του φίλων του Πασόκ να έρχονται στις κάλπες. Αυτό για μένα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα από τη βάση. Σωστό. Ενδιαφέρθηκε δηλαδή κόσμος ο οποίος δεν είναι άμεσα συνδεδεμένος με το Πασόκ. Ναι, αυτός ο κόσμος όμως δεν σου λέει πήγαινε να συγκολληθείς. Όχι. Αυτός ο κόσμος σου λέει άλλο, κατά τη γνώμη μου. Σου λέει μίλα, ξεκίνα τη συζήτηση. Έτσι, πολύ σωστά. Ακούστε λίγο. Αυτή τη στιγμή έχουμε το εξής θέμα. Το θέμα του Πασόκ είναι μόνο ένα. Ποιος μπορεί να σχηματίσει ευρείες κοινωνικές πλειοψηφίες προκειμένου να στηρίξει το κυβερνητικό σχέδιο του Πασόκ. Τελεία και παύλα. Ο κόσμος έρχεται να διαλέξει. Τώρα έχουμε δύο. Κάποιοι προτιμούσαν και άλλους. Την κυρία Διαμαντοπούλου, τον κύριο Γερουλάνο, τον κύριο Κατρίνη, την κυρία Γιανακοπούλου. Δεν υποτιμώ κανέναν γι' αυτό και έχω την προσωπική μου θέση, αλλά ουδέποτε προσπάθησα να κατευθύνω έστω και το γιο μου. Κανέναν. Λέω τη γνώμη μου όπως την πιστεύω. Ακούστε λίγο. Εδώ έχουμε κάτι πολύ μεγάλο μπροστά μας. Έχουμε τη χώρα και τους πολίτες. Δεν είναι θέμα εξουσίας. Το Πασόκ δεν είναι το στοίχημά του. Δεν είναι να πάρει την κυβέρνηση, να καταλάβει την εξουσία, να επανιδρύσει το κράτος. Αυτά τα λένε, ξέρετε ποιοι τα λένε. Ναι. Ήταν το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας. Η επανίδρυση του κράτους, το επιτελικό κράτος κλπ. Το Πασόκ έχει ένα ιστορικό χρέος, το βάρος της ιστορίας του Πασόκ, της πραγματικής μεγάλης δημοκρατικής παράταξης των μεταρρυθμίσεων, διότι όλες οι μεταρρυθμίσεις στη χώρα έγιναν από το Πασόκ. Σε λίγο θα ελπίζω να το τελειώσω κάποια στιγμή. Γράφω γι' αυτό, κυρία Γιανακόπουλε. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να το συζητήσουμε εκτενέστερα. Είναι η μοίρα του Πασόκ. Είναι νομοτέλεια ότι μεγάλες μεταρρυθμίσεις δεν μπορούν να γίνουν χωρίς τη συμμετοχή της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης. Είναι πως την Κυριακή εμείς αυτό που αποφασίζουμε είναι πως θα κάνουμε ευρείες κοινωνικές πλειοψηφίες οι οποίες θα σχηματίσουν δύναμη, πλειοψηφικό ρεύμα όπως λέμε, προκειμένου να ανατρέψουν αυτή την κυβέρνηση που εκπροσωπεί συγκεκριμένα λίγα μικρά σχήματα συμφερόντων, μεγάλων όμως συμφερόντων, και αφήνει στο έλεος τους πολλούς ευάλωτους και αδύναμους. Ο κύριος Ανδρουλάκης ή ο κύριος Δούκας μπορεί να σχηματίσει αυτές τις ευρείες πλειοψηφίες, να ανοίξει το κόμμα, να συμμαχήσει με την κοινωνία, να συζητήσει με καθαρό πολιτικό λόγο, να είναι το άσπρο-άσπρο και το μαύρο-μαύρο και περαιτέρω να δημιουργήσει και να αναγεννήσει το Πασόκ αναβαπτίζοντάς το με τα σύγχρονα, με το σύγχρονο διακύβευμα και τις σύγχρονες ανάγκες. Αυτό πρέπει να αποφασίσουν οι πολίτες. Το αλλαγή τώρα που ζήτησαν όλοι όσοι ζήτησαν εκλογές. Πολλοί αυτοί που ζήτησαν εκλογές στο Πασόκ ζήτησαν εκλογές προκειμένου να έχουμε αλλαγή ηγεσίας η οποία θα μας προχωρήσει με γοργά βήματα στη νέα εποχή. Ναι. Όλοι αυτοί τώρα καλούνται να πάρουν θέση στα πράγματα και να μιλήσουν με καθαρή και στεντόρια φωνή. Ποιο Πασόκ θέλουμε, ποιο πολιτικό σχηματισμό θέλουμε, θέλουμε από κάτω, από τη βάση και από την κοινωνία. Γιατί δεν λειτουργεί η συγκόλληση της κορυφής, το λέω και το τονίζω με νόημα
προς κάθε κατεύθυνση. Το έχουμε, δει να συμβαίνει άλλωστε. Δεν είναι μόνο τι λέτε εσείς και εγώ. Το έχουμε δει να συμβαίνει στο παρελθόν πάρα πολλές φορές. Δεν λειτουργήσε. Είναι κανόνας πια για την πολιτική ότι τέτοια επιχειρήματα δεν λειτουργούν. Νιώθω ότι διάβασα και κάποια πράγματα πίσω από τις λέξεις στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου αυτής της εσωκομματικής διαδικασίας. Κάποιοι λοιπόν υπονόησαν, ας το πω έτσι, κομψά το λέω, ότι με κάποιες συνεννοήσεις κορυφής, επαναλαμβάνω, κορυφής συνεννοήσεις, θα μπορούσαμε να έχουμε μία καλύτερη τύχη στη διεκδίκηση της εξουσίας. Και τα δύο είναι λάθος. Ναι. Και η συγκόλληση κορυφής είναι λάθος και η διεκδίκηση της εξουσίας είναι λάθος από όσους υπόθηκε. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία ανάγκη να είναι στην εξουσία. Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό και το δηλώνω δημόσια. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ όμως ότι δεν μπορείς να συζητάς για μια κακιά κυβέρνηση και μια κακή πολιτική και για μια δύσκολη κατάσταση στον ελληνικό λαό όταν το αφήγημά σου δεν πείθει τις κοινωνικές πλειοψηφίες να ανατρέψουν αυτό το κακό. Άρα εσένα σε θεωρεί ανάξιο να ανατρέψεις αυτό το κακό. Προσέξτε το σκεπτικό και το θυμικό του ελληνικού λαού. Άρα πρέπει να δημιουργήσεις, να αναδημιουργήσεις, να αναγεννήσεις και να πείσεις, να γίνεις ξανά ελκυστικός και να αρέσεις. Ο λαός, για να σε προτιμήσει, πρέπει να αρέσεις ξανά. Να σας πω κάτι και να κλείσουμε με αυτό. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή, αυτό που ονομάζουμε κέντρο-αριστερά, σοσιαλδημοκρατία, δεν ξέρω, ό,τι είναι, εν πάση περιπτώσει, από το κέντρο και προς τα αριστερά, χρειάζεται ένα καινούριο αφήγημα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και πανευρωπαϊκά. Αλήθεια. Ίσως και παγκόσμια. Γιατί οι διεθνείς εξελίξεις δείχνουν ότι ο κόσμος, τουλάχιστον ο δυτικός κόσμος, που τον γνωρίζουμε και τον παρακολουθούμε συστηματικά, κάνει μια τεράστια στροφή προς τα δεξιά, ενδεχομένως και προς τα ακροδεξιά. Μα αυτός είναι ο τεράστιος κίνδυνος, κύριε Γιαννακόπουλε. Μα πόσο σωστά ερμηνεύετε τα πράγματα. Πραγματικά η συζήτηση πάντα μαζί σας με γοητεύει. Οι κίνδυνοι οι οποίοι έρχονται είναι πολλοί και πρέπει να σκεφτούμε πολυπαραγωγικά όταν ψηφίζουμε και αποφασίζουμε για τόσο μεγάλα ζητήματα. Δεν υπάρχει χρόνος. Άκουγα πολλούς που έλεγαν ότι καλά, σιγά σιγά θα φτιάξουμε αυτό που πρέπει. Μα δεν υπάρχει σιγά σιγά. Μα δεν υπάρχει χρόνος να το φτιάξουμε σιγά σιγά. Διότι οι εξελίξεις τρέχουν, διότι τα ακροδεξιά σχήματα αλωνίζουν στην Ευρώπη, διότι ήδη στην Ελλάδα έχουμε την ελληνική λύση που κοντεύει να φτάσει το 10% και τα υπόλοιπα πέραν της ελληνικής λύσης συγκεντρώνουν μαζί όλα περίπου άλλο 10% για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτό έτσι λοιπόν είναι. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε σχεδόν στην θέση της αντιπολίτευσης και με προσδοκία της αξιωματικής αντιπολίτευσης ακροδεξιούς σχηματισμούς, ακραίους δεξιούς, ακραίους συντηρητικούς, που γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι μας τι σημαίνει αυτό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τι σημαίνει αυτό για το κράτος δικαίου, τι σημαίνει για τον προοδευτισμό και τον πολιτισμό. Εγώ μόνο αυτό έχω να πω. Άρα είναι η ψήφος μας την Κυριακή. Είναι σπουδαίο πράγμα, γιατί είναι ψήφος εθνική, πατριωτική. Δεν είναι ψήφος που διαλέγει τον αρχηγό ενός μικρού κόμματος. Είναι η ψήφος που δίνει τη δυνατότητα να ανοίξει ευρέως η παράταξη και να δημιουργήσει ξανά κοινωνική πλειοψηφία για να μπορέσει να αντιπαρατεθεί και να ανατρέψει τελικά την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό είναι το διακύβευμα. Ας αναλάβουμε λοιπόν ο καθένας από εμάς την ευθύνη του. Πριν σας πω καλημέρα, δύο μικρές παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι: όποιος πιστεύει ότι η ακροδεξιά είναι ακίνδυνη, ας ρίξει μια ματιά στον Νετανιάχου. Η δεύτερη είναι ότι αν αυτό που ονομάζουμε κατά συνθήκη προοδευτική προσέγγιση στην πολιτική έχει μια ευκαιρία, αυτή η ευκαιρία περνάει από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή και συγκεντρώνει τα βλέμματα, επιτρέψτε μου να πω, και της υπόλοιπης Ευρώπης. Αν δεν το βρούμε σήμερα στην Ελλάδα, θα δυσκολευτεί πολύ να το βρει όλη η υπόλοιπη Ευρώπη. Υπάρχει λοιπόν μια ευκαιρία πρωτοπορίας, κατά την άποψή μου, και εάν χαθεί σε μικροπολιτικές
σκοπιμότητας θα χαθεί για πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η συνάδελφή σας, τελευταίο σχόλιο, Φράνσις. Η συνάδελφή σας, δημοσιογράφη πολλών κρατών της Ευρώπης, είναι σκημένη πάνω από τις εκλογές που γίνονται στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν είναι τυχαίο, όπως καταλαβαίνετε, καθόλου. Και δεν είναι ένα ενδιαφέρον τι γίνεται στα περιφερειακά μας όργανα της Ευρώπης, εννοώ. Είναι ένα πολύ ειδικό και εμπεριστατωμένο ενδιαφέρον με πάρα πολλά πολιτικά χαρακτηριστικά που θα σημάνει σημαντικές εξελίξεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Κυρία Λιακούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλή σας μέρα.